αυτές τις μέρες που προπαγανδίζαμε τη σημερινή κινητοποίηση, πολλοί μας ρωτούσανε, δεν κουραστήκατε? Και εμείς τους απαντάμε εδώ από τη Θήβα, όπως τους απαντήσαμε όταν μας έκαναν το ερώτημα, δεν κουραζόμαστε να ζούμε, και ακριβώς επειδή θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια το υπόλοιπο της ζωής μας, γι' αυτό θα είμαστε συνεχώς στους δρόμους του αγώνα. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για όσο αντέχουμε και θα αντέχουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Θα αντέχουμε μέχρι να βρούνε δικαίωση για τους κόπους μας, για τον ιδρώτα μας, για όλο τον πλούτο που παράξαμε όλα τα χρόνια της εργασίας μας. Αυτό που όλοι βιώνουμε αυτές τις μέρες πρέπει να γίνει η λογή μας, γιατί δεν θα έχει τελειωμό. Ίσα ίσα που είναι η αρχή των δύσκολων εποχών που έρχονται, να τσακίσουν τα λαϊκά νοικοκυριά, να στείλουν την επωνομαζόμενη από τους ίδιους μεσαία τάξη, όπως αρέσκονται να μας λένε, στην απόλυτη φτώχεια, στην ένδυα. Η σημερινή συγκέντρωση των συνταξιουχικών σωματείων που αποδεικνύει στην πράξη πως οι συνταξιούχοι δεν στίβουν το κεφάλι. Φυσικά, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η φτώχεια και το βιωτικό επίπεδο που μας καταδίκασαν έχει αιτίες. Και οι αιτίες είναι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα από όλες τις κυβερνήσεις, διευκολύνοντας το μεγάλο κεφάλαιο και τα μονοπόλια, βάζοντας στο περιθώριο τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους. Έχει σημασία να κατανοηθεί πως είναι οι ίδιες πολιτικές που δημιούργησαν, οξύνουν και αναπαράγουν τα προβλήματα των συνταξιούχων με τις πολιτικές που πλήττουν κάθε κλάδο εργαζομένων, κάθε πλευρά της κοινωνικής μας ζωής. Από την άποψη αυτή δεν συμπαραστεκόμαστε απλώς στους υγειονομικούς, δεν συμπαραστεκόμαστε απλώς στους εργαζόμενους. Είναι και δικός μας αγώνας. Το μαχόμενο αγωνιστικό συνταξιουχικό κίνημα βγαίνει για μια ακόμα φορά στον δρόμο του αγώνα. Όλη αυτή την εβδομάδα, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή και από τον Εύρο έως την Κρήτη, γίνονται τα περιφερειακά συλλαγητήρια. Από εδώ σήμερα στην πόλη της Θήβας, αλλά και επαναλαδικά, υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας και διεκδίκησης των δίκαιων ετοιμάτων μας απέναντι σε μια πολιτική που το προηγούμενο διάστημα μας τσάκιζε συντάξεις, συνέτριψε εργασιακά συγκροτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. Σήμερα, με την ανάπτυξή τους, την επικτατική πολιτική, όπως την ονομάζουν, πυροδοτούν το τσουνάμι της ακρίβειας με αποτέλεσμα να μας αφανίζουν ό,τι απέμενε από τις συντάξεις μας και να μην φτάνουν ούτε το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.